Αυτό που έχω να πω είναι ότι, όπως ξέρετε, εμείς δεν ψηφίσαμε, εγώ δηλαδή δεν ψήφισα τον προϋπολογισμό του Δήμου ακριβώς γιατί γίνανε περικοπές στην χρηματοδότηση του νομικού προσώπου. Με αυτήν την ελάχιστη χρηματοδότηση, η οποία έγινε και αναλογιζόμενος τι έχουμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορούμε να καταπεξέλθουμε στις περιστάσεις. Ελπίζω να πάρουμε έστω και αυτά τα οποία λένε για να μπορέσουμε να ζει στο νομικό πρόσωπο. Περιμένει ο κόσμος από εμάς και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στο περιβάλλον να κάνουμε έργο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Δεν είναι δυνατόν όμως να μας δίνουν μόνο τα λεφτά για να πληρώνουμε τους υπαλλήλους. Αυτό το καθήκον μπορεί να το κάνει άνετα ένας αντιδήμαρχος και οφείλουν, αν δεν βρουν τα λεφτά δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, να μας απορροφήσει και να σώσει ουσιαστικά την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Δεδομένου ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε αξιοπρεπείς, θέλουμε να βοηθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Όμως οι δύσκολες αυτές συνθήκες που έχει και ο Δήμος μας με τα οικονομικά του, πρέπει ουσιαστικά να τον κάνουν έτσι να αναλάβει και τις ευθύνες του. Δεν μπορεί να αναθέτει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον σε εμάς, χωρίς λεφτά, ουσιαστικά να μας καταδικάζει στο να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, αν και εμείς προσπαθούμε και χωρίς λεφτά να κάνουμε πράγματα. Και ουσιαστικά έτσι να φερόμαστε εμείς οφειλέτες και αφαιρέγγυοι σε τρίτους, οι οποίοι πραγματικά μας βοηθούν στο έργο μας, στο έργο του πολιτισμού, στο έργο της ηθικής έτσι, απόδοσης και των αξιών και της μετάδοσης των αξιών του πολιτισμού προς τους δημότες μας, τους επισκέπτες και τους κατοίκους του Δήμου μας. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε έργο, αλλά σας λέω, αν δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το νομικό πρόσωπο, τότε ο Δήμος πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Πρέπει να απορροφήσει το νομικό πρόσωπο, γιατί εμείς δεν είμαστε εκεί για να έχουμε καρέκλες και να πληρώνουμε μόνο τους υπαλλήλους. Εμείς είμαστε εκεί για να προσφέρουμε έργο. Και αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε και από άλλες θέσεις, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, παραδείγματος χάρη, έτσι, ή μέσω συλλόγων, οι οποίοι πραγματικά και αυτοί προσπαθούν να παράγουν και αυτοί πολιτισμό.